Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω το καινούριο router της COSMOTE. Μου το έδωσαν από το Γερμανό γιατί έπρεπε να γίνει αλλαγή και αναβάθμιση λόγω του ότι θα γίνει επιστρονική η κάθε σύνδεση σε κάθε σπίτι. Και μου έδωσαν αυτό το router. Τώρα αυτό το router τι πρόβλημα έχει? Μάλλον δεν είναι πρόβλημα, είναι έτσι η λειτουργία του. Ενώ παλιά συνδέαμε αυτό το καλώδιο μετά το διακλωδωτή, συνδέαμε το καλώδιο στο modem και το phone στο τηλέφωνο μαζί με το φιλτράκι του κανονικά. Τώρα λοιπόν με αυτό το router είναι έτσι συνδεμένα και βλέπουμε τώρα εδώ το τηλέφωνο δεν δουλεύει, δεν έχει σήμα. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Η τηλεφωνική γραμμή τώρα περνάει πλέον μέσα από το router. Συνδέομαι, αφήνουμε το ίδιο το καλώδιο στο modem, όπως γράφει, και εδώ πίσω αυτό το router έχει μία θέση phone 1 και μία θέση phone 2. Συνδέοντας λοιπόν το καλώδιο στο phone 1, βλέπουμε τώρα ότι έχουμε τηλέφωνο. Το τηλέφωνο περνάει μέσα από το router. Τι γίνεται όμως τώρα με τα υπόλοιπα δωμάτια και πώς θα έχουν τηλέφωνο και τα υπόλοιπα δωμάτια, που δεν είναι μπορούμε να έχουμε σε κάθε δωμάτιο για ένα router. Πηγαίνουμε πάλι εδώ πίσω και έχει μια θέση εδώ που λέει Phone 2. Συνδέουμε ένα καλώδιο που μας έχουν δώσει μέσα στη συσκευασία στο Phone 2. Έτσι. Και την άλλη άκρη την συνδέουμε στη θέση φων, εδώ πέρα. Λοιπόν, και έτσι έχουν όλα τα δωμάτια, όλες οι μπρίζες, τηλέφωνο. Εννοείται ότι πρέπει να μένει ανοιχτό συνέχεια τώρα το router, έτσι δεν το κλείνουμε ποτέ. Απλά αν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε το άσυρμα του ίντερνετ, πατάμε αυτό εδώ πέρα, το WLAN που λέει, και κλείνει. Αυτό. Και βέβαια ένα άλλο μειονέκτημα και κακό που υπάρχει, όταν θα γίνει διακοπή ρεύματος, δεν θα έχουμε και τηλέφωνο. Έτσι. Θα κλείσει το router και τηλέφωνο δεν θα έχουμε. Και θα αναγκαστούμε να πάρουμε μπαταρίες, ένα σύστημα UPS, για να μπορέσουμε να έχουμε αποθηκευμένο ρεύμα. Αυτά. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο.